Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξεκίνησαν κάποιοι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο να φτιάξουμε τα θέματα, να ανεβάσουμε τα θέματα, να ανεβάσουμε το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, αρχίσαν όμως όλοι οι περισσότεροι από τους ερωτώντες να ασχολούνται με το εύκολο θέμα, τον εύκολο δρόμο της κριτικής για το αν ο κάδος είναι γεμάτος, αν ο κάδος είναι άδειος κτλ. Μη φροντίζοντας, σαν πολίτες πρώτα και μετά, σαν δημοτικοί σύμβουλοι, ακόμα περισσότερο και εκλεγμένοι και υποψήφοι πριν, να ενημερωθούν για το ποια είναι η λειτουργία, γιατί έχει βγει και στον τύπο, γίνεται ο κανονισμός καθαριότητας, για το πότε δουλεύει η καθαριότητα, ποιες μέρες δουλεύει, για τις εκκλήσεις που γίνονται στον τύπο και γίνονται καθημερινά. Και σαν πολίτες πρέπει να συνεργαστούν πρώτα αυτοί, για το πότε κάνουμε απορρίμματα, ποιες μέρες δουλεύουμε, το Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύουμε, είναι γνωστό. Το ότι όταν ο κάδος είναι γεμάτος, τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης, να δει τον επόμενο που είναι δίπλα του, που είναι άδειος και που έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις από ανθρώπους οι οποίοι αφήνουν τα σκουπίδια όπου να είναι, ενώ ο κάδος είναι άδειος και παρηγούνται να τον ανοίξουν. Δεν θέλουν να τον ακουμπήσουν. Πληροφοριακά και παρεμπιπτόντως, οι κάδοι αυτή τη στιγμή πλένονται σε όλη την πόλη. Σε πάρα πολλά σημεία έχουν περάσει το 80%. Πλένονται συνεχώς κάθε μέρα. Τώρα, αν το βλέπουν, δεν το βλέπουν. Αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν άκουσα τίποτα. Να πούμε και ένα καλό λόγο για τους υπαλλήλους. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Το Σαββατοκύριακο, το Σαββάτο και την Κυριακή η καθαριότητα δεν δουλεύει. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν δουλεύουν όπως δουλεύουν τις καθημερινές μέρες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Να το πούμε πολλές φορές στους πολίτες, να το πούνε και οι συνάδελφοι προς πολίτες που ίσως ακούνε αυτούς και δεν ακούνε εμάς, ίσως δεν διαβάζουν ανακοινώσεις στον τύπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, διότι δεν γίνεται 24, δεν γίνεται να, πώς το λέτε, 365 μέρες το χρόνο να μαζεύουμε απορρίμματα. Υπάρχει ένας κανονισμός, υπάρχει μια λειτουργία και αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Το ότι βγαίνουμε Σαββάτο και Κυριακή πολλές φορές να λαφρύνουμε τους κάδους, να τους αδειάσουμε στο κέντρο της Βέρειας όπου λειτουργούν πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ευνόητους λόγους, αυτό είναι μια υπέρβαση που γίνεται, μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την υπηρεσία και τους εργαζομένους. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν όλοι ότι η καθαριότητα σαν εύκολος στόχος που είναι για όλους έχει χάσει τον έτερο σύμμαχό του, το έχω πει πολλές φορές εδώ, δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, δεν το λαμβάνει δυστυχώς υπόψη ούτε η αστυνομία, όπου έχουμε προσφύγει πάρα πολλές φορές, όσον αφορά την αστυνόμευση για το συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή και την κλοπή των απορριμμάτων. Τα βάζω όλα μαζί τα ζητήματα, διότι μπορεί να μην έγινε ερώτημα για την κλοπή, αλλά το αναφέρουμε. Διότι αυτοί οι οποίοι πάνε και κλέβουν τα ανακυκλώσιμα από τους κάδους, τους ανακατεύουν σε τέτοιο βαθμό που είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να προσέχει και κάποιος πολίτης να αδειάσει τα αφήσει τη σακούλα τα απορριμμάτα. Οι πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες, μα πάρα πολλοί, αφήνουν τα απορρίμματά τους στους κάδους χύμα ή σε σακούλες ανοιχτές. Αυτό απαγορεύεται, είναι ο πρώτος και ο κύριος λόγος που κάνει επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, κάνει επικίνδυνα τα απορρίμματα. Αλλιώς, αν τα απορρίμματα μπουν σε σάκους καλά κλεισμένους, όπως που βλέπετε, και όπως και λογική το λέει. Έτσι. Εάν θα γινόταν με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση, ούτε κάτι θα λεωνόταν, ούτε θα υπήρχε επικίνδυνος για τη διασκόπησή του από τα αδέσποτα, εάν ήταν μέσα στους κάδους. Και όταν βλέπουμε επιτέλους τον κάδο γεμάτο στη γειτονιά μας, δεν κατεβάζουμε σκουπίδια. Τα κρατάνε μία εβδομάδα ή μία μέρα, συγγνώμη, μία εβδομάδα θα ήταν υπερβολή, τα κρατάνε μία μέρα ή δύο μέρες αν θα χρειαστούν από το Κυριακό, στο μπαλκόνι μας. Αν είναι δυνατόν, δεν θέλουμε τα δικά μας απορρίμματα και απευθυνόμαστε συνέχεια και χτυπάμε την υπηρεσία καθαριότητα. Πρέπει οι πολίτες και πρώτα απ' όλα εμείς που είμαστε εδώ μέσα να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τον κανονισμό καθαριότητα. Υπάρχει ένα αρτημένο στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εάν δεν ξέρετε, δείτε πώς πρέπει να λειτουργήσουμε σαν συνάδελφοι και να το δουν και οι πολίτες αυτό. Εγώ πήρα πάσα, δεν κάνω μορφή σε κανέναν, το είχα γραμμένα αυτά τα πράγματα για να το πω. Αυτή, η επιλογή του Προέδρου, τα πρώην υπηρεσίες να γίνονται με συγκεκριμένη, στις απαντήσεις να γίνονται από τους συντηρημάρχους, μας φέρνει πίσω σε κάποια πράγματα, όμως αυτό δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν το Σαββατοκύριακο, έχουμε πρόβλημα. Στις γειτονιές λοιπόν, δεν είχαμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το Σαββατοκύριακο όμως. Το δέχομαι αφού το έχετε παρατηρήσει και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε με παραπάνω χρονολόγια. Θα πρέπει να δούμε άλλους τρόπους με περισσότερη ενημέρωση από τους πολίτες. Σας θυμίζω ότι τα έχουμε πολλές φορές και δεν θα το ξαναπώ ολόκληρο. Θα πω μόνο ότι έχουμε μόνο δύο ανθρώπους.
πόλη σκαστά λίγο λιγότερο μέχρι. Όχι ότι δεν είναι. Αυτοί που βγαίνουν με τις σκούπες εδώ. Έτσι. Άρα, τη γειτονιά μας πρέπει να την προσέξουμε πρώτα απ' όλα εμείς. Πρώτα απ' όλα εμείς. Τα ερωτήματα ήταν πάρα πολλά και θα πω για ορισμένα από αυτά. Στο τέλος θα αφήσω το πολύ σοβαρό θέμα του Λιμπουργού. Το έκανε τις ερωτήματα. Βεβαίως. Όχι κύριε Πρόεδρε, απάντησα σε ερωτήματα πάρα πολλά. Καλά, κατάξει στον χρόνο. Καλά, κοίτα, αν θέλετε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, μετά την επανάληψη που είναι η μητέρα της Μαθήσεων, βλέπω ότι οι συνάδελφοι ρωτάνε τα ίδια πράγματα. Όχι, εσείς μας αναλαμβάνετε τα ίδια πράγματα και αυτό ρωτάνε. Εάν εσείς νομίζετε τα προβλήματα και αυτό ρωτάνε. Εάν εσείς νομίζετε τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν, γιατί είναι πέρας η χώρα αυτής και χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών. Εάν μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα ή έχετε ένα μαγικό ραβδί. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Έχετε κάθε δικαίωμα να απαντήσετε στο ερώτημα. Αλλά στο λόγο σας επεσήμανα ότι πολλά τα επαναλαμβάνετε τρεις και τέσσερις φορές. Μην το κάνετε αυτό. Δεν το κολομείς το πράγμα. Παρότι παραλαμβάνονται δεν τα μαθαίνουν. Όχι κύριε Παπαδόπουλε, θα σας διακόψω αν δεν κάνετε. Αν το κάνετε θα σας διακόψω. Να μην επαναλαμβάνετε. Ευχαριστώ, θα το σπαθήσω. Παρακαλώ. Να μην επαναλαμβάνετε. Έχετε να κάνετε με νόημα σε ανθρώπους, καταλαβαίνουν και μία φορά να τα λέτε. Δεν χρειάζεται 8 φορές. Αυτό κοιτάξτε, αφήνει ο καθένας απαντάει όπως δεν θέλει πρόεδρε. Παρακαλώ. Συνεχίστε τι κοινωνικά. Δίνετε τα έψημα, παίρνετε τα έψημα, αλλά πρέπει να ακούγεται και θα έχουμε έψημα. Εγώ τα ακούω με προσοχή, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά όχι 10 φορές δεν θέλω. Μία φορά που φτάνει. Πείτε μου τι επανέλαβα, κύριε πρόεδρε. Παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με το προσωπικό, το οποίο αν το καταλάβουμε, και ένα θέμα με τον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε με τον δικό μας τρόπο να επικοινωνήσουμε. Τελειώνει αυτό. Πάμε λίγο για την... υπόθηκε για ένα ανασφάλιστο όχημα. Το ανασφάλιστο αυτό όχημα ήταν, όντως έτσι όπως θα λέει ο κ. Τσιφλίδης, ήταν ένα μηχανάκι, ένα δίκοπο, το οποίο ουδέποτε παραλήφθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου και από τις υπηρεσίες, από την ομάδα που έκανε την παραλαβή από τους πρώην Δήμους. Αυτό ήταν μια παράληψη η οποία έγινε στην παράδοση παραλαβή των Δήμων από το Δήμο του Αποστόλου Παύλου. Ήταν σημαντική παράληψη και αυτό το πράγμα θα λυθεί άμεσα, διότι όντως δεν υπήρχε ασφάλιση στο δίκυκλο όσον αφορά τα υπόλοιπα οχήματα. Είναι όλα ασφαλισμένα, περνάνε εκταίω, έχουν μπει αμβές και συμμορφώνονται με τις οδηγίες που ισχύουν κάθε φορά και μάλιστα υπάρχουν και βελτιώσεις στα κολληματοφόρα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τέλος τους για να εναρμονιστούν με τους ισχύοντες κανονισμούς. Βρίσκεται στο τέλος η διαδικασία αυτή. Έχουν περάσει το 60% και παραπάνω. Λοιπόν, όταν πούμε τώρα στο τελευταίο ζήτημα για τα γεμιστικά. Λοιπόν, δεν θα μείνω στις λεπτομέρειες, θα πάω στην ουσία. Η ουσία είναι ότι ο Δήμος, και αυτό ήταν ένα ερώτημα από αυτά, θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα από αυτά που είπε ο Πρόεδρος, γραπτά για να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Όμως, θα σας πω το εξής. Ο Δήμος διαχειρίζεται μόνο απορρίμματα κωδικού 20. Μόνο σας επαναλάβατε, απευθύνομαι σε εσάς. Ο συνάδελφος λοιπόν ανέφερε ότι μιλάμε για απορρίμματα κωδικού 15. Ο κωδικός 15 είναι κάτι άλλο, τα επικίνδυνα απορρίμματα. Αυτά που θεωρούνται επικίνδυνα λοιπόν δεν είναι άμεσα στη διαχείριση του Δήμου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα επανέλθουμε και θα πούμε κάποια πράγματα για το πώς πρέπει και αν είναι ευθύνη του Δήμου να τα διαχειριστούν. Για το πώς και αν είναι ευθύνη. Παρακαλώ.